Καλωσορίσατε φίλοι μου σε ένα καινούριο βιντεάκι, ένα τατουατζίδικο βιντεάκι της γνωστής μας πλέον και πολύ trendy, ηρωνικά το λέω, τρίλεπτης τρίτης. Είναι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την μόδα των τατουάζ και ποια τατουάζ είναι στη μόδα το 2020. Ξέρω, έχουμε καιρό να τα πούμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είχα κάποιες δουλειές να κάνω. Τι δουλειές να έχεις μες στην καραντίνα? Αυτή τη φορά βέβαια είμαι αρκετά πιο εξοικειωμένος με το στοιχείο αυτό της καθημερινότητας, της καραντίνας δηλαδή. Αφιερώνω ποιοτικό, ωραίο χρόνο με την οικογένειά μου. Μελετάω πάρα πολύ ως προς το video making, το film making, το μοντάζ κτλ. Μάλιστα σκέφτομαι να κάνω ένα βιντεάκι, ένα behind the scenes, το πώς γυρίζεται μια τρίλεπτη τρίτη. Τι εξοπλισμός χρειάζεται, πώς είναι το τελικό στάδιο του μοντάζ. Δεν ξέρω αν θα σε ενδιέφερε να δεις κάτι τέτοιο. Άσε μου ένα σχόλιο εδώ πιο κάτω. Anyway, τρίλεπτη τρίτη σήμερα, η εκπομπή αφιερωμένη σε τατουατζίδικα θέματα, όπου δίνουμε συνήθως απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Και πάντα, πάντα, εντός τριών λεπτών, που λέει ο λόγος. Την σημερινή λοιπόν ερώτηση της τρίλεπτης τρίτης μας την στέλνει ο Δημήτρης DLS. Γεια σου Χρήστο, εννοείται το τατουάζ είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Αλλά ποια είναι η μόδα αυτόν τον καιρό? Μόδα και τατουάζ. Δημητράκι μου, θα σε μαλώσω. Ποια είναι λοιπόν τα trends των τατουάζ μέσα στο 2020? Μπορούμε παρακαλώ πολύ να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο? Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε. Λοιπόν Δημήτρη μου, δεν θα κάνω τον κουλτουριάρη τύπο που θα σου πει μωρέ, τα τατουάζ δεν είναι μόδα, έχει να κάνει με τον ψυχισμό σου και συναφή. Γιατί τα τατουάζ είναι ξεκάθαρα και μόδα. Και είναι μόδα φυσικά γιατί εξορισμού στην εποχή που ζούμε, το κάθε trend, είτε ρουχισμός λέγεται αυτό, κινητά τηλέφωνα, παπούτσια, τσάντες, ρολόγια, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, όλα τα trend δημιουργούνται από την ανάγκη να επηρεάσουμε ή να επηρεαστούμε από κάποιον άλλον. Συνήθως influencers. Influencers. Μια πολύ trendy λέξη στην εποχή μας. Διασημότητες δηλαδή. Ηθοποιοί, μουσικοί, κάποια high profile άτομα δηλαδή. VIPs. Τι δουλειά κάνεις? Δηλαδή, αυτό που γράφει. Και τι κάνει ένας τέτοιος? Αυτό φίλε μου είναι επάγγελμα. Κάνω influence the people, ρε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα άτομα μου έχουν ζητήσει κάποιο σχέδιο τατουάζ που είδαν πάνω σε κάποιον διάσημο. Και πραγματικά δεν θα ξεχάσω κάποια στιγμή που μου είχε ζητήσει ένας τύπος να του κάνω το μανίκι ακριβώς του Μπέκαμ. Μου φαίνεται και αυτός μπάλα έπαιζε. Βρε καλέ μου άνθρωπε, να το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Όχι, αυτός επέμενε. Ας το αλλάξουμε λιγουλάκι, μπορούμε. Λίγο, λίγο. Τόσο δά, να το αλλάξουμε λίγο. Πού θέλω να καταλήξω? Το τατουάζ είναι μόδα. Από τη στιγμή που όλο και περισσότερος κόσμος θέλει ένα τατουάζ. Και πως κάτω από αυτή την ομπρέλα που λέγεται τατουάζ, σίγουρα υπάρχουν trends. Θυμήσου πριν μία 20ετία, στις μέρες μας ας πούμε, ποιο ζητάει tribal tattoos. Ή πεταλούδες, όχι πεταλούδες κάνουν ακόμα. Τα λεγόμενα Trump Stamp, τα θυμάστε? Στις γυναίκες. Εδώ ακριβώς, πού ήτανε? Άρα και μέσα σε όλη αυτή την ποικιλία των τατουάζ υπάρχουν τάσεις, υπάρχει μόδα, υπάρχουν trends. Υπάρχουν πιο mainstream σχέδια επίσης. Σχέδια που ζητάει ο περισσότερος κόσμος. Όπως τα αστεράκια, το σύμβολο του απείρου, ονειροπαγίδες. Α, classic θέματα, σταυρούς, νεκροκεφαλές, νεκροκεφαλές με σταυρούς, τριαντάφυλλα, λύκους και λιοντάρια. Γενικά υπάρχει μια θεματολογία η οποία κάπως επαναλαμβάνεται μέσα στα τατουάζ. Αυτό όμως που διαπιστώνω όλο και περισσότερο να συμβαίνει στις μέρες μας είναι πως το ίντερνετ έχει φέρει πιο κοντά τον κόσμο στο να βλέπει τατουάζ. Είναι όλο και πιο εύκολο να αντλήσεις έμπνευση από σχέδια που θα δεις στο ίντερνετ πλέον. Τώρα, ποια είναι στην εποχή που ζούμε η δημοφιλέστερη τάση? Αν και είναι πάρα πολλές, μία λοιπόν από τις δημοφιλέστερες αυτές τάσεις που νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε είναι τα λεγόμενα super fine line tattoos, μινιμαλιές. Είναι αυτά που αποτελούνται από πολύ 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 λεπτές γραμμές, σαν τριχούλες σχεδόν, ίσα που να φαίνονται. Και θέλω λοιπόν να σταθούμε σε αυτή την τάση, σε αυτό το trend
πες το πως θες, για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να το βλέπεις. Υπέροχα τατουάζ, σχεδόν εξωπραγματικά, που φυσικά απαιτούν πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία, σταθερό χέρι, πολύ έμπειρο tattoo artist. Γενικά είναι μια τεχνική που δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Ακόμα και μεγάλοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες, tattoo artist, δεν αναλαμβάνουν τέτοια σχέδια εύκολα ή καθόλου. Και δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι είναι μούφα. Άσε με να εξηγήσω. Κοίτα να δεις, στις μέρες μας ο κάθε tattoo artist το σχέδιο που κάνει, το τατουάζ που κάνει, ήθιστε να το φωτογραφίζει, να το ανεβάζει, να το ποστάρει, έτσι ώστε ο κόσμος να δει τη δουλειά του, να αναγνωρίσει τη δουλειά του. Και μια μικρή παρένθεση. Αρκετοί είναι οι καλλιτέχνες που φωτοσοπάρουν σε υπερβολικό βαθμό τις φωτογραφίες των τατουάζ τους. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε και ένα Instagram account. Θα βάλω το link εδώ πιο κάτω, το οποίο είναι αφιερωμένο στο να ξεσκεπάζει tattoo artist παγκόσμιου ελληνικούς που παραποιούν αρκετά τις φωτογραφίες τους. Δες το, ίσως σου ανοίξει τα μάτια σε μερικά πράγματα. Παρόλο που αυτή η τάση των super fine line tattoos μπορεί να μην είναι προϊόν φωτοσοπαρίσματος, ωστόσο είναι μια τάση η οποία είναι φτιαγμένη δυστυχώς για να γράφει καλά στο φακό πρωτίστως. Υπέροχα στυλαρισμένα, φρεσκοχτυπημένα tattoos, λουκουμάκι. Ό,τι πρέπει για ποστάρισμα και για πολλά like. Αλλά όχι για το πραγματικό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Δηλαδή το πώς θα γράψει, το πώς θα επουλωθεί, το πώς θα φαίνεται μακροχρόνια σε αυτόν που το έχει. Και τώρα θα μου πεις, καλά ρε Χρήστο, okay, φαίνεται μια χαρά στη φωτογραφία. Έχεις δίκιο, φαίνεται υπέροχα. Μην ξεχνάς πως αυτό το τατουάζ με αυτή την υπέροχη ψηλή γραμμούλα είναι φωτογραφημένο στην πιο τέλεια φάση που μπορεί να είναι ποτέ. Φρέσκο χτυπημένο τατουάζ. Και είναι στην πιο τέλεια φάση, γιατί μετά την επούλωση ενός τατουάζ, η πάνω στη βάδα δέρματος, η επιδερμίδα δηλαδή, απολεπίζεται και δημιουργείται καινούργιο δερματάκι από πάνω. Οπότε ένα επουλωμένο τατουάζ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει ένα 30% περίπου της δυναμικής του. Άρα οι πολύ λεπτές γραμμές ενός τέτοιου τατουάζ μετά την επούλωση θα διαφέρουν πάρα πολύ από το αρχικό χτύπημα. Κάτι άλλο τώρα από τεχνικής πλευράς όμως. Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται στα τατουάζ λειτουργούν με τον εξής τρόπο. Υπάρχει αυτή η λεπτή βάση, στην άκρη της οποίας είναι συγκολλημένες οι βελόνες, ας το πούμε. Μπορεί να φαίνεται σαν μία βελόνα, αλλά στην ουσία είναι πολλές μαζί. Δεν είναι δηλαδή μία βελόνα για οποιαδήποτε γραμμή. Ή μία λεπτή βελόνα για λεπτές γραμμές, μία πολύ χοντρή βελόνα για χοντρές γραμμές. Δεν λειτουργεί έτσι. Η πιο συνηθισμένη συστοιχεία τέτοιων βελονών είναι 7 μαζί, η οποία βγάζει μία ωραία λεπτή γραμμή, ιδανική για να γράψεις κάτι ή για ένα πολύ λεπτό περίγραμμα. Τώρα, για τα super fine όμως τατουάζ, χρησιμοποιούνται συστοιχίες με ελάχιστες βελόνες, το πολύ 3 ή μία βελόνα. Τώρα τι γίνεται, αν χτυπήσουμε ένα τατουάζ και κάνουμε μία γραμμή με μία μονή βελόνα, η χρωστική που αφήνει αυτή η πολύ λεπτή γραμμή θα απορροφηθεί σε σημαντικό βαθμό τον οργανισμό. Και πίστεψέ με, επειδή έχω πειραματιστεί και πάνω μου, να δω στα μπούτια μου με τέτοια μονή βελόνα, το αποτέλεσμα, αυτό που έχει μείνει μετά από 1-2 χρόνια, δεν μένει σχεδόν τίποτα. Και όταν το πρωτοχτύπησα, wow, λέω, τι γραμμάρα είναι αυτή, η τέλεια βελόνα. Νότι, εσύ τι λες? Οι πιο χοντρές είναι καλύτερες, φίλε. Παρόλα αυτά, εσύ θα χτυπούσες ένα τέτοιο τατουάζ? Ή ακόμα καλύτερα, αν έχεις ήδη κάνει κάτι τέτοιο, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Let me know εδώ κάτω στα σχόλια. Φίλοι μου, άλλη μία όμως γεμάτη τρίλ επί τρίτη έφτασε σήμερα στο τέλος της. Αν σου άρεσε το σημερινό μας βίντεο, πάτα ένα like, πάντα μας βοηθάει πάρα πολύ και μας... έτσι κάτι μας κάνει. Και αν σου αρέσουν τα τατουάζ και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη, και μαζί με το κλίνγι γκλόγκι θα ενημερώνεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Αυτά τα πολλά, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν ξανά εδώ μαζί μου. Φιλάκια πολλά, τα λέμε την επόμενη φορά. Που να ξέρω εγώ από γράμμα εδώ. Άσε ρε μπαχατέλα, εσύ που να ξέρεις από αυτά τα πράγματα. Αυτό κάνω, αυτό, είμαι influencer, φίλε. Πάρτα.